Η καταγραφή της εκδήλωσης σήμερα θα ήθελα έτσι να ξεκινήσω εγώ με κάποια πράγματα πολύ θεωρητικά. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις ψηφιακές κοινότητες μάθησης και τις δεξιότητες, τέλος πάντων, έτσι μια αξιολόγηση που έχει γίνει στο Ιωνίο Πανεπιστήμιο. Ο κύριος ομιλητής μας είναι ο καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος, ο κύριος Διονύσης Κουλουμπιώτης. Πριν όμως του δώσω το λόγο, θα ήθελα έτσι να θυμηθούμε τι είναι μια κοινότητα. Ότι η κοινότητα με την ευρύτερη έννοια της αποτελεί ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι έχουν κοινωνικά χαρακτηριστικά. Είναι πολύ ευρύς ο όρος. Βασικό όμως είναι να έχουν ενεργά μέλη. Και εμείς εδώ στο Ιόνιο είμαστε μια κοινότητα και θέλουμε ενεργά μέλη. Έτσι, τα μέλη μιας κοινότητας επικοινωνούν μεταξύ τους, ενδεχομένως συνεργάζονται και μέσα από τις ανταλλαγές διαμορφώνουν τελικά δεσμούς και διαμορφώνουν κοινά στοιχεία υποκειμενικότητας και κοινά στοιχεία της ταυτότητάς τους. Η δεύτερη έτσι, εξειδίκευση της κοινότητας είναι ότι θέλουμε να έχουμε κοινότητες μάθησης. Οι κοινότητες μάθησης, όπως ορίζονται στη βιβλιογραφία, είναι σχηματισμοί ανθρώπων που μοιράζονται ένα κοινό στόχο, συνεργάζονται, αντλούν ένας τον άλλον πληροφορίες, σέβονται τις διαφορετικές οπτικές που μπορεί να έχουν, προωθούν ενεργά μαθησιακές ευκαιρίες, δημιουργώντας ένα δραστήριο συνεργατικό περιβάλλον, ενισχύοντας το δυναμικό των μελών και δημιουργώντας μια νέα γνώση. Οι δεξιότητες που έχουμε εδώ είναι επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα. Πρέπει να πούμε ότι το Ιόνιο είναι ένα πολυνησιωτικό ίδρυμα, άρα είναι βασικό σε μια κοινωνία μάθησης που είναι έτσι διασκορπισμένο σε πολλά νησιά, να μπουν και άλλες δραστηριότητες. Όπως να μπορεί να μπει και η εξαποστάσεως επικοινωνία. Κατά το Wenger, μέσα από τη συμμετοχή σε κοινέ δραστηριότητες ή αλλιώς κοινότητες μάθησης, οικοδομεί τη νέα γνώση, θεωρητική, πρακτική και συντελεί τη μάθηση. Εν ολίγης, η κοινότητα πρακτικής μέσα από την αλληλεπίδραση των μελών της μετασχηματίζεται σε μια κοινότητα μάθησης. Στις ψηφιακές κοινότητες μάθησης που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητες να υπάρχουν σε όλα τα ιδρύματα, αλλά ειδικά σε ένα ίδρυμα σαν το δικό μας, το οποίο είναι πολύ νησιωτικό, στις δεξιότητες που απαιτούνται προστίθενται οι ψηφιακές δεξιότητες. Το ΚΕΔΙΜΑ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, έτσι στόχο έχει, αποστολή έχει να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης, ενδυνάμωσης και συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης, σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις της παιδαγωγικής. Μας ενδιαφέρει να δημιουργηθούν περιβάλλοντα μάθησης που θα διευκολύνουν και θα στηρίζουν τη μάθηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί το διδακτικό έργο στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και να προωθηθεί η πανεπιστημιακή παιδαγωγική, παρουσιάζοντας καλές πρακτικές, παρουσιάζοντας πώς μπορούν να εφαρμοστούν οι νέες τεχνολογίες. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε διάφορες δράσεις. Ήδη έχουν γίνει 3 ημερίδες, 3 εργαστήρια, διάφορες δράσεις για διαφορετικά θέματα, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, όπως είναι η εξαποστάσεως εκπαίδευση. Παρουσιάσαμε το Moodle. Έχουν γίνει πάρα πολλές δραστηριότητες έτσι, την προηγούμενη χρονιά και οι δραστηριότητες αυτές θα συνεχίσουν. Σας λέω ήδη ότι η επόμενη δραστηριότητά μας αναμένεται να λάβει χώρα 15 Οκτωβρίου και είναι σε συνεργασία με το George Mason University στην ΗΠΑ,
όπου η κυρία Σαμαρά από εκεί θα μας παρουσιάσει κάποια έτσι καινοτόμα θέματα. Έχουμε μια ιστοσελίδα, όπου εδώ υπάρχει το αποθετήριο διαχείρισης μαθημάτων Moodle και το αποθετήριο ανοιχτής πρόσβασης Displays, όπου μπορείτε να βρείτε πολλές πληροφορίες για αυτά που έχουμε συλλέξει στο πλαίσιο αυτού του κέντρου. Αλλά δεν θα ήθελα να σας φάω περισσότερο χρόνο από την κυρίως παρουσίαση, που είναι για τις ψηφιακές δεξιότητες κοινοτήτων μάθησης και την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, αφού για όλα αυτά έγινε μία μελέτη και τα αποτελέσματα της μελέτης θα μας τα παρουσιάσει ο κύριος Κουρδινώτης. Όπως είπα, είναι καθηγητής στο τμήμα Αθηνικά. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, κυρία Καμπάση. Κύριε Σαγγελάκη, φτάσατε ακριβώς την κατάλληλη στιγμή, Το γιατί μόλις ολοκλήρωσα. Το περίμενα, αλλά οι τεχνολογίες, όπως ξέρετε, Εντάξει. μας καθυστερούν πάντα και ιδιαίτερα Ωραία. σήμερα, αλλά εντάξει, Είναι είναι χαρά πολύ. μας λοιπόν να μας κάνει και ένα χαιρετισμό ο αντιπρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, που είναι και υπεύθυνος πλέον για το κέδημα. Κύριε Αγγελάκου, σας ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Καμπάση, καταρχάς και εσάς και τον κύριο Κλουβλιώτη και τους συναδέλφους που είναι σήμερα μαζί μας. Και θα ήθελα πρώτα-πρώτα να σας συγχαρώ και εσάς για τη δουλειά που έχει γίνει στο ΚΕΔΙΜΑ όλα αυτά τα χρόνια. Ήδη έχουμε μία δομή στο Πανεπιστήμιο που ενδιαφέρεται για τα ζητήματα της διδασκαλίας και της μάθησης και ιδιαίτερα των καινοτομιών σε αυτό το τομέα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι όλα τα τμήματα ενσωματώνουν σταδιακά όλη αυτή τη νέα συνθήκη της ψηφιακότητας στο διδακτικό και μαθησιακό περιβάλλον και σε αυτό το πλαίσιο είναι πολύ σημαντική η συμβολή και του τμήματος περιβάλλοντος και χαιρόμαστε γι' αυτό διότι έχουμε από την πλευρά του τμήματος δύο πολύ αξιόλογους ερευνητές αλλά και δύο πολύ σημαντικούς ανθρώπους της παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης και αυτό το τονίζω γιατί αυτά δεν συμβιβάζονται πολύ συχνά στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Πολλές φορές μπορεί να είναι και συγκρουόμενα ή ανύπαρκτα. Οπότε χαίρομαι ιδιαίτερα διότι και με τη δική σας ευαισθησία αλλά και με την παιδαγωγική και ερευνητική ευαισθησία του κυρίου Κουλουγλιώτη έχουμε μία πρόταση και μία παρέμβαση από το τμήμα στο ακαδημαϊκό περιβάλλον του Ιωνίου προς αυτή την κατεύθυνση την οποία θα συνεχίσουμε και τώρα φυσικά με τη βοήθειά σας, τη συνεργασία σας και την ευαισθησία σας προς μία κατεύθυνση ώστε το ζήτημα της διδασκαλίας και της μάθησης στο Πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα στην ψηφιακή εποχή να μην θεωρείται κάτι δευτερεύον ή κάτι πολύ έξω από τα ενδιαφέροντα των διδασκόντων και των ερευνητών, αλλά να είναι κεντρικό στοιχείο τόσο της διδασκαλίας όσο και της έρευνας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την συμβολή σας και δίνω αμέσως το λόγο στον αγαπητό κύριο Κλουβλιώτη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή και τον κύριο και την Κατερίνα και τον κύριο Αντιπρίτανη φυσικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μοιραστούμε λοιπόν την οθόνη μου. Ελπίζω να... Λάθος. Ελπίζω να μην συνεχίσω έτσι. Λοιπόν... Παίρνει λίγο χρόνο, συγγνώμη γι' αυτό. Είναι βαριές οι ψηφιακές κοινότητες μάθησης. Είναι λίγο παλιός ο υπολογιστή που μου φαίνεται. Α, εντάξει, είναι αυτός ο λόγος τεχνολογικός, εντάξει. Αλλά νόμιζα ότι είναι το θέμα το σοβαρή, που είναι δηλαδή, για να λέμε την αλήθεια. Πολύ ωραία. Ένα λεπτό να το βάλω σε πλήρη οθόνη.
Ωραία, πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Ο τίτλος λοιπόν της σημερινής παρουσίασης είναι «Ψηφιακές δεξιότητες κοινωνικών μάθησης. Παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων». Λέγομαι Διονύση Κουλουγιώτης, είμαι καθηγητής στο Τμήμα Περιβάλλοντος. Λίγα λόγια για την οργάνωση της παρουσίασης. Θα σας παρουσιαστούν τα αποτελέσματα μιας έρευνας τύπου survey με χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο αποτελείται από 6 διακριτές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα θα μιλήσουμε λίγο για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Στην επόμενη ενότητα θα δούμε τα αποτελέσματα στα ερωτήματα που σχετίζονταν για τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια σε τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τους τρόπους οργάνωσης της διδασκαλίας. Στο τέταρτο μέρος θα αναφερθούμε στα ερωτήματα που σχετίζονταν με τις ψηφιακές τεχνολογίες και τα συστήματα διαχείρισης μαθήματος. Στο πέμπτο μέρος στις διαδικασίες αξιολόγησης και στο έκτο μέρος σε ζητήματα που έχουν σχέση με τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ξεκινάμε λοιπόν από το πρώτο μέρος όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματός μας. Το δείγμα μας αποτελείται από 38 μέλη ΔΕΠ ή ΕΔΥΠ από 9 ακαδημαϊκά τμήματα του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τα οποία απαριθμούνται σε αυτόν εδώ τον πίνακα. Βλέπουμε ότι εκτός από το τμήμα τουρισμού, όλα τα άλλα τμήματα του Ιωνίου Πανεπιστημίου συμμετείχαν με τουλάχιστον ένα ερωτηματολόγιο. Συγκεκριμένα συμμετείχαν 21 άντρες και 17 γυναίκες, έδωσαν τις απαντήσεις τους, με πλήρη ανωνυμότητα φυσικά, που σημαίνει ότι έχουμε περίπου ίδιο ποσοστό στα δύο φύλλα. 13,39 έτη ήταν ο μέσος χρόνος υπηρεσίας των συμμετεχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με μια τυπική απόκληση της τάξης των 7,5 ετών περίπου. Αναπληρωτές καθηγητές, στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ανήκαν 14 από τους 38, μέλη ΕΔΥΠ ήταν 10, επίκουροι καθηγητές 9, καθηγητές αλφαβαθμίδας 4 και ένας επισκέπτης καθηγητής. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων, 29 στους 38, δήλωσε ότι έχει συμμετάσχει σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης που σχετίζονται με τη διδασκαλία και τη μάθηση, και επίσης η πλειονότητα των συμμετεχόντων δήλωσε ότι έχει διδάξει τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 10 συμμετέχοντες δήλωσαν ότι έχουν ολοκληρώσει την επίβλεψη μίας τουλάχιστον διδακτορικής διατριβής, ενώ μισή 19-38 δήλωσαν ότι επιβλέπουν μία τουλάχιστον διδακτορική διατριβή κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο. Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι το δείγμα της έρευνάς μας, αν και λίγο μικρό, καλύπτει μια αρκετά ευρεία περιοχή ακαδημαϊκής εμπειρίας, καθώς επίσης και ακαδημαϊκής ειδίκευσης. Ξεκινάμε λοιπόν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στις απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες. Η παρουσίαση θα είναι περισσότερο μια περιγραφική, ας το πούμε, παρουσίαση με μεθόδους απλής περιγραφικής στατιστικής σε αυτή τη φάση του προγράμματος. Μια αρκετά μεγάλη μερίδα των συμμετεχόντων, 22 στους 38, θεωρεί ότι γνωρίζει σε πολύ καλό βαθμό τη βασική γνώση που παρέχεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και που σχετίζεται με μαθήματα που ήδη διδάσκουν στο Πανεπιστήμιο. Εν τούτης, το εναπομείναν ποσοστό, το περίπου 42%, που θεωρεί ότι έχει μικρή ως μέτρια σχετική τέτοια γνώση, μπορούμε να πούμε ότι είναι αρκετά υψηλό. Όσον αφορά στο πώς διαπιστώνουν το γνωστικό επίπεδο των φοιτητών τους από τα μαθήματα του Λυκείου, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι αυτό γίνεται συνήθως μέσω συζητήσεων και ερωτήσεων μέσα στην τάξη, με λιγότερους συνήθεις τρόπους να είναι μέσω των βαθμών στις πανελλαδικές εξετάσεις, μέσω των συνεντεύξεων με τους φοιτητές, μέσω διαγνωστικής εξέτασης και μέσω των βαθμών που είχαν στο Λύκειο στα αντίστοιχα μαθήματα. Στο ερώτημα κατά πόσο το πρόγραμμα σπουδών και το περιεχόμενο της ύλης του Λυκείου προετοιμάζουν επαρκώς τους μαθητές για πανεπιστημιακές σπουδές, οι δύο απαντήσεις με τη μεγαλύτερη συχνότητα ήταν η απάντηση σε χαμηλό βαθμό και σε μέτριο βαθμό, με 16 συμμετέχοντες η καθεμία. Πολύ λιγότεροι συμμετέχοντες μίλησαν ότι αυτή η προετοιμασία γίνεται σε υψηλό βαθμό και κανένας σε πολύ υψηλό βαθμό.
στο ερώτημα κατά πόσο οι ίδιες δεξιότητες των φοιτητών, καθώς έρχονται από το Λύκειο, είναι επαρκώς αναπτυγμένες, σε μια κλίμακα Likert, τέλος πάντων, όπως λέγεται, από 0 έως 4, βλέπουμε εδώ τα αποτελέσματα. Το 0 είναι καθόλου καμία ανάπτυξη δεξιοτήτων. Το 1 με πορτοκαλί είναι σε χαμηλό βαθμό και το 2 σε μέτριο βαθμό και βλέπουμε ότι αυτές οι δύο επιλογές είναι οι εκείνες που εμφανίζουν την μεγαλύτερη συχνότητα. Μόνο ένας συμμετέχοντας δήλωσε ότι οι δεξιότητες είναι επαρκώς αναπτυγμένες σε υψηλό βαθμό. Κατά πόσο καλά προσαρμόζονται οι φοιτητές στο πλαίσιο διδασκαλίας του Πανεπιστημίου, πάλι σε ίδια κλίμακα 0 έως 4. Η συχνότερη απάντηση ήταν η απάντηση το νούμερο 2, δηλαδή σε μέτριο βαθμό, από 23 σε σύνολο 38 συμμετεχόντων, με μια μέση βαθμολογία 2,16 στα 4, που αντικατοπτρίζει τον συνολικά μέτριο βαθμό ευκολίας προσαρμογής στο πλαίσιο διδασκαλίας του Πανεπιστημίου. Στη συνέχεια υπήρξε ένα ερώτημα όπου οι συμμετέχοντες καλούνταν να μεταξύ συγκεκριμένων επιλογών να αναφέρουν ποιες είναι κατά την άποψή τους οι δυσκολίες των φοιτητών κατά τη μετάβασή τους στο πανεπιστημιακό περιβάλλον μάθησης και αυτός ο πίνακας μας δείχνει τις απαντήσεις τους κατά φθήνουσα σειρά. Μπορούσαν να επιλέξουν περισσότερες από μία απαντήσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι δυο πιο συνήθεις δυσκολίες ήταν η προσαρμογή σε ένα πιο ανεξάρτητο μαθησιακό περιβάλλον και η συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών. Επίσης και η διαχείριση χρόνου και η ιεράρχηση των εργασιών και η ανάπτυξη αποτελεσματικών δεξιοτήτων μάθησης ήταν μέσα στις δυσκολίες τους. Τώρα, όσον αφορά στα δύο ερωτήματα που σχετίζονται με το κατά πόσο υπάρχει ανάγκη περισσότερης συνεργασίας μεταξύ των διδασκόντων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εκείνων στη τριτοβάθμια για πιο αποτελεσματική ένταξη των φοιτητών στη τριτοβάθμια και κατά πόσο υπάρχει ανάγκη για δραστηριότητες γεφύρωσης γνώσης στα πανεπιστημιακά συγγράμματα σπουδών, και στα δύο αυτά ερωτήματα τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια, για αυτόν τον λόγο εμφανίζονται μαζί. Υπάρχει μια συνολικά θετική άποψη για αυτή την ανάγκη σύνδεσης δευτεροβάθμιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με 60 περίπου % των συμμετεχόντων να συμφωνούν, 16% να συμφωνούν πλήρως και πολύ λιγότεροι να εκφράζουν ουδέτερη άποψη ή να διαφωνούν. Στο ερώτημα κατά πόσο οι ίδιοι θεωρούν ότι επιτυγχάνουν αποτελεσματική επικοινωνία με τους φοιτητές τους και πάλι εκφράζουν μια συνολικά θετική άποψη με πολλές απαντήσεις 24 συν 7, 31 σε υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό. Μόνο 7 στους 38 δηλώνουν ότι αυτό επιτυγχάνεται σε μέτριο βαθμό, ενώ δεν υπήρξε καμία αμιγώς αρνητική απάντηση. Στο ερώτημα κατά πόσο οι προσδοκίες των φοιτητών είναι ανώτερες όσων τελικά συναντούν σε σχέση με ό,τι συναντούν στο Πανεπιστήμιο, σε κλίμακα Likert από 0 έως 4, με 0 να αντιστοιχεί στο διαφωνώ πλήρως και το 4 στο συμφωνώ πλήρως, μια μέση τιμή της τάξης του 1,76 στα 4 δείχνει, υποδηλώνει ότι συνολικά οι συμμετέχοντες δεν θεωρούν ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις προσδοκίες τους και την πραγματικότητα την οποία τελικά βιώνουν μετά την είσοδό τους στο Πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εκφράσουν την άποψή τους για τους τρόπους με τους οποίους ήδη πιστεύουν για το πώς οι φοιτητές αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που συναντούν στο Πανεπιστήμιο. Η πιο συχνή απάντηση ήταν με αναζήτηση βοήθειας κατά τις ώρες γραφείου ή μετά το μάθημα. Αρκετά λιγότερο συχνές απαντήσεις ήταν αυτές που ακολουθούν, που φαίνονται σε αυτόν τον πίνακα, όπως η συμμετοχή σε ομάδες μελέτης, η καθιέρωση μιας ρουτίνας ή στρατηγικών διαχείρισης χρόνου, η συμμετοχή σε προγράμματα προσανατολισμού και σε υπηρεσίες υποστήριξης των σπουδαστών και ούτω καθεξής.
Στο ερώτημα προς τους συμμετέχοντες, πώς θα μπορούσαν οι φοιτητές να προσαρμοστούν στο νέο εκπαιδευτικό πλαίσιο, και πάλι η πιο συχνή απάντηση ήταν σχετιζόταν με την επαφή που μπορούν να έχουν οι φοιτητές με το εκπαιδευτικό προσωπικό και συγκεκριμένα με συμβουλές από ακαδημαϊκούς συμβούλους, αλλά αρκετοί δήλωσαν και το γεγονός ότι μπορούν να υπάρχουν και προγράμματα καθοδήγησης από έμπειρους φοιτητές, όπως και προγράμματα προσανατολισμού που θα τις εξοικειώνουν με την Πανεπιστημιούπολη ή με διάβλους γενικότερα επικοινωνίας μεταξύ φοιτητών και καθηγητών. Περνάμε τώρα στο δεύτερο, στο τρίτο κομμάτι του ερωτηματολογίου, από τα 6 συνολικά, το οποίο σχετίζεται με τους τρόπους οργάνωσης της διδασκαλίας, έτσι όπως απαντούν οι 38 συμμετέχοντες. Όλοι τους αναφέρουν ότι έχουν σχεδιάσει, δομήσει το περίγραμμα τουλάχιστον ενός από τα μαθήματα που διδάσκουν, και η πλειονότητα τους αναφέρει ότι σε τουλάχιστον ένα από τα μαθήματα που διδάσκουν, το περίγραμμά τους έχει σχεδιαστεί συνεργατικά με άλλα μέλη ΔΕΠ ή και ΕΔΙΠΟ. Η μεγάλη πλειονότητα των συμμετεχόντων, το 92%, αναφέρει ότι σε τουλάχιστον ένα από τα μαθήματα που διδάσκουν έχουν προσδιορίσει σαφώς τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα στους φοιτητές, και μια παρόμοια μεγάλη πλειοψηφία δηλώνει ότι σε τουλάχιστον ένα από τα μαθήματα που διδάσκει και οι φοιτητές γνωρίζουν εκ των προτέρων το διδακτικό συμβόλαιο του μαθήματος, δηλαδή τι αναμένεται να έχει επιτευχθεί μετά την ολοκλήρωσή του. Στο ερώτημα σχετικά με το αν στα διδασκόμενα μαθήματα οι στόχοι είναι ευθυγραμμισμένοι, οι μαθησιακοί στόχοι, με τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, οι συμμετέχοντες στην συντριπτική τους πλειοψηφία απαντούν θετικά, είτε ως με την επιλέγοντα συμφωνώ, είτε συμφωνώ πλήρως. Στο ερώτημα κατά πόσο συχνά γίνεται αναθεώρηση και ενημέρωση στα περιγράμματα των διδασκόμενων μαθημάτων, η απάντηση είναι και πάλι ενθαρρυντική, καθώς 23 από τους 38 συμμετέχοντες δηλώνουν ότι αυτή η αναθεώρηση γίνεται ετησίως, 10 αναδιετία, 5 ανατριετία, και είναι ενθαρρυντικό το ότι δεν υπάρχει, τουλάχιστον στους συγκεκριμένους συμμετέχοντες, καμία αρνητική απάντηση. Στο ερώτημα κατά πόσο επιζητείται η ανατροφοδότηση των φοιτητών σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος που διδάσκουν, η πλειονότητα των συμμετεχόντων έδωσε μια θετική απάντηση, ότι δηλαδή επιζητούν την ανατροφοδότηση των φοιτητών, και μόνο μια μειονότητα της τάξης του 10% έδωσε μια αρνητική απάντηση. Κατά κανόνα, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι σε όλα τα μαθήματα που διδάσκουν το εκπαιδευτικό υλικό και οι πόροι είναι πάντα ενημερωμένοι. Δεν υπάρχει και εδώ αρνητική απάντηση, μόνο μια μικρή μερίδα συμμετεχόντων δίνει μια ουδέτερη απάντηση επί του θέματος. Εδώ πέρα βλέπουμε τα αποτελέσματα σχετικά με τα εξής δύο ερωτήματα. Κατά πόσο θεωρούν οι συμμετέχοντες ότι υπάρχει ευελιξία στα περιγράμματα των μαθημάτων προκειμένου να καλυφθούν οι διαφορετικές ανάγκες των φοιτητών, με το 0 τώρα να είναι το συμφωνώ πλήρως και το 4 να αντιστοιχεί στο διαφωνώ πλήρως, και βλέπουμε ότι οι τρεις πρώτες στήλες, μπλε 0, πορτοκαλί 1 και πράσινη 2, υποδηλώνουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων είτε συμφωνούν είτε συμφωνούν πλήρως επί του θέματος αυτού, και δεν υπάρχουν καθόλου αρνητικές απαντήσεις. Στο ερώτημα κατά πόσο οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν ποικίλες μεθόδους διδασκαλίας για την κάλυψη των διαφορετικών μαθησιακών αναγκών των φοιτητών, ομοίως έχουμε 18 πολλές και άλλες 14 15, άθροισμα 33 θετικές απαντήσεις. Το 0, σας υπενθυμίζω, εδώ είναι το συμφωνώ πλήρως, και το 1 το συμφωνώ, και πολύ λιγότερες είτε ουδέτερες είτε αρνητικές. Στη συνέχεια, στο ερώτημα κατά πόσο οι συμμετέχοντες έχουν αναπτύξει σχέδιο αξιολόγησης που να ευθυγραμμίζεται με το περιεχόμενο σε τουλάχιστον ένα από τα μαθήματα που διδάσκουν,
Έχουμε μια, και πάλι ένα υψηλό ποσοστό θετικών απαντήσεων της τάξης του 79%. Και στο ερώτημα κατά πόσο παρέχεται στους φοιτητές η ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν καταφατικά. Στη συνέχεια, όσον αφορά στο κατά πόσο παρέχουν οι συμμετέχοντες στους φοιτητές τους τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης της μαθησιακής τους προόδου, εδώ πέρα παρατηρούμε, όπως φαίνεται και από αυτό το διάγραμμα, ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη διασπορά των σχετικών απαντήσεων, θα έλεγα. Είναι αρκετές βέβαια οι θετικές, 7 συν 13, 20. Εν τούτης, έχουμε αρκετές ουδέτερες. Εδώ το πράσινο αντιστοιχεί στο ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ. Έχουμε και κάποιες αμιγώς αρνητικές. Έχουμε μια αρκετά μεγάλη διασπορά των απαντήσεων σε αυτό εδώ το ερώτημα σχετικά με την δυνατότητα αυτοαξιολόγησης της μαθησιακής πρόοδου. Στο εάν παρέχουν ευκαιρίες συνεργατικής μάθησης στους φοιτητές τους, οι συμμετέχοντες απαντούν κατά κανόνα θετικά, και σε σχέση με το ποιο είναι το κυρίαρχο στυλ διδασκαλίας τους, οι προσεγγίσεις ενεργητικής μάθησης και η διάλεξη συγκεντρώνουν σχεδόν ισάριθμα ποσοστά σε σχέση με άλλες, με άλλα στυλ, διδακτικά στυλ. Στο κατά πόσο συχνά χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες στα μαθήματά τους, τα αποτελέσματα φαίνονται σε αυτό το πίνακα. Βλέπουμε ότι ένα 66% περίπου δηλώνει ότι αυτό το κάνει σε κάθε μάθημα. Μία φορά την εβδομάδα ένα 8%. Είναι σημαντικό το ότι κανείς δεν αναφέρει σπάνια ή ποτέ, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο δείγμα. Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων, 37-38, δηλώνει ότι αξιοποιεί πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε τουλάχιστον ένα από τα μαθήματα που διδάσκει. Πώς τώρα χρησιμοποιεί αυτές τις πλατφόρμες? Μπορούσαν οι συμμετέχοντες να δηλώσουν, να επιλέξουν περισσότερο από έναν τρόπο, προφανώς, και εδώ δίνονται οι απαντήσεις καταυθύνουσα σειρά συχνοτήτων, μέσω αποστολής μηνυμάτων στους φοιτητές, μέσω ανάρτησης των παρουσιάσεων του μαθήματος, μέσω ανάθεσης εργασιών και ανάρτησης απαντήσεων από τους φοιτητές, απαντώντας σε ερωτήσεις των φοιτητών, εμπλουτίζοντας το μάθημα στην αίθουσα, και λοιπές απαντήσεις λιγότερο συχνές. Φαίνεται ότι οι συμμετέχοντες εκμεταλλεύονται την εκάστοτε πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με ποικίλους τρόπους ταυτόχρονα, καθώς κατά μέσο όρο ο καθένας τους επέλεξε μεταξύ 5 και 6 πιθανών επιλογών στο συγκεκριμένο ερώτημα. Όσον αφορά στο ποια είναι η κυρίαρχη τεχνική αξιολόγηση των φοιτητών τους, οι γραπτές εξετάσεις έρχονται πρώτες με 55%, ακολουθούν οι εργασίες, οι παρουσιάσεις στην τάξη και κάτι άλλο, συνδυασμοί των παραπάνω, με ένα 13%. Σχετικά με το αν παρέχουν οι συμμετέχοντες στους φοιτητές τους ανατροφοδότηση σχετικά με τις επιδόσεις και την πρόοδό τους, έχουμε πολλές θετικές απαντήσεις. 28 στους 38 απαντούν πάντα ή συχνά. Οι υπόλοιποι 10 απαντούν μερικές φορές και 2 απαντούν σπάνια. Οι αρνητικές απαντήσεις εδώ είναι αρκετά λίγες. Στο κατά πόσο αντιμετωπίζουν τις διαφορετικές ανάγκες των φοιτητών τους στο πλαίσιο των μαθημάτων τους, έχουμε μια πάρα πολλές θετικές απαντήσεις από τους συμμετέχοντες και πάλι ελάχιστες αρνητικές. Στους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζουν τις διαφορετικές ανάγκες των φοιτητών τους, ο πιο συχνά απαντώμενος στις απαντήσεις είναι προσφέροντας πολλαπλές προσεγγίσεις του περιεχομένου, προσαρμόζοντας το εκπαιδευτικό υλικό, ακολουθεί με εξατομικευμένη υποστήριξη και με διαφοροποιημένη διδασκαλία
Το τελευταίο, υπήρχαν και δύο συμμετέχοντες που δεν απάντησαν σε αυτό το ερώτημα. Περίπου δύο απαντήσεις ανασυμμετέχοντα σε αυτό εδώ το ερώτημα. Στο πώς δημιουργούν θετικό περιβάλλον μέσα στην τάξη, οι συμμετέχοντες σημείωσαν 3 με 4 απαντήσεις από τις επιλογές που τους δόθηκαν, που δείχνει ότι χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, με πρώτο την προώθηση της ενεργητικής μάθησης, ακολουθεί η δημιουργία ανοιχτής και υποστηρικτικής ατμόσφαιρας, η προώθηση συνεργασίας, η ενθάρρυνση αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των φοιτητών και η αντιμετώπιση της διαφορετικότητας και η ενθάρρυνση της ένταξης. Σχετικά με το αν έχουν λάβει επίσημη εκπαίδευση, σχετικά με μεθοδολογίες διδασκαλίας ή αν έχουν συμμετάσχει σε κάποια σχετική δράση επαγγελματικής ανάπτυξης. Εδώ οι απαντήσεις είναι μοιρασμένες. Η μισή απαντούν θετικά, η άλλη μισή αρνητικά. Σε αυτούς που δίνουν θετική απάντηση, τους ζητήθηκε να προσδιορίσουν τι είδους εκπαίδευση. Ανέφεραν λοιπόν εκπαίδευση στις μεθοδολογίες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών των σπουδών, συμμετοχή σε σχετικά σεμινάρια ή συνέδρια, παρακολούθηση προγραμμάτων κατάθεσης ή πιστοποίησης στον τομέα της εξειδίκευσής τους και λιγότερο σεμινάρια συνεχούς κατάρτισης που διοργανώνονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα ή επαγγελματικούς οργανισμούς ή ενεργή αναζήτηση πηγών αυτοεκπαίδευσης και διδακτικών μαθημάτων, διαδικτυακών μαθημάτων για βελτίωση των γνώσεων. Σε αυτούς που έδωσαν αρνητική απάντηση, 13 από τους 19 ανέφεραν ότι δεν έχουν λάβει επίσημη εκπαίδευση, εντούτοις επιδιώκουν ενεργά να ενσωματώσουν τεκμηριωμένες πρακτικές διδασκαλίας μέσω της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης και 6 στους 19 ανέφεραν ότι γνωρίζουν διάφορες μεθόδους διδασκαλίας μέσω πρακτικής εμπειρίας και συνεχούς αναστοχασμού, παρόλο που δεν έχουν λάβει επίσημη εκπαίδευση, σχετική εκπαίδευση. Σχετικά με το πώς παραμένουν ενημερωμένοι, αναφορικά με το πώς παραμένουν ενημερωμένοι σχετικά με τις νέες στρατηγικές διδασκαλίες και την εκπαιδευτική έρευνα, διαβάζοντας επιστημονικά βιβλία και άρθρα, είναι μια ενδιαφέρουσα απάντηση, θα έλεγα εγώ, και αισιόδοξη για κάποιον σαν τον ομιλούντα που ασχολείται με την εκπαιδευτική έρευνα. Ελπίζω να ανταποκρίνεται και έτσι στην πραγματικότητα. Μέσω συνεργασιών με συναδέλφους, μέσω αυτοκατευθυνόμενης μάθησης, ακολουθεί, συμμετέχοντας σε εργαστήρια και συνέδρια, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης. Περνάμε τώρα στο τέταρτο μέρος από τα 6 της σημερινής μας παρουσίασης. Το τέταρτο μέρος αφορά στις ψηφιακές τεχνολογίες και στα συστήματα διαχείρισης μαθήματος. Πόσο συχνά ενσωματώνουν ψηφιακές τεχνολογίες στα δεσκόμενα μαθήματα οι συμμετέχοντες? Σε μια κλίμακα τώρα από 0 καθόλου έως 6 πάντα, έχουμε εδώ τα αποτελέσματα. Βλέπουμε ότι οι στήλες εδώ πέρα που αναφέρονται στο πολλές φορές και το σχεδόν σε όλα τα μαθήματα είναι οι υψηλότερες και πολύ λιγότεροι μιλούν καθόλου, αναφέρουν το καθόλου ή σπάνια. Η μέση τιμή των απαντήσεων, 4,34 στα 6, είναι μεταξύ του πολλές φορές και του σχεδόν σε όλα τα μαθήματα και υποδεικνύει στο συγκεκριμένο δείγμα τουλάχιστον μια μεγάλη συχνότητα ενσωμάτωσης. Στο κατά πόσο οι ψηφιακές τεχνολογίες ενισχύουν τη συμμετοχή των μαθητών στην μαθησιακή διαδικασία, η μεγάλη πλειοψηφία, 84%, δίνει μια καθαρά θετική απάντηση, 6 δίνουν μια ουδέτερη απάντηση και δεν υπάρχει καμία καθαρά αρνητική απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Στο κατά πόσο οι ψηφιακές τεχνολογίες παρέχουν ευκαιρίες για διαφοροποιημένη διδασκαλία και πάλι έχουμε παρόμοια αποτελέσματα με το προηγούμενο ερώτημα, με το 76% των συμμετεχόντων να δίνουν μια καθαρά θετική απάντηση, οι υπόλοιποι ουδέτεροι και πάλι καμία καθαρά αρνητική απάντηση. Στο κατά πόσο οι ψηφιακές τεχνολογίες επηρεάζουν θετικά τα μαθησιακά αποτελέσματα, και πάλι κανένα συμμετέχοντας δεν είναι μια καθαρά αρνητική απάντηση και η πλειοψηφία τους, όπως και στα προηγούμενα δύο ερωτήματα, συμφωνεί με το παραπάνω και περίπου ένα στους 3 εκφράζεται ουδέτερα.
Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες, 37 στους 38, δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν σύστημα διαχείρισης μαθήματος σε τουλάχιστον ένα από τα μαθήματα που διδάσκουν και οι τρόποι με τους οποίους το χρησιμοποιούν, αν παριθμούνται εδώ, καταφθήνουν σε σειρά συχνότητας, για να ανεβάζω εκπαιδευτικό υλικό, για να δίνω και να λαμβάνω εργασίες και για να επικοινωνώ με τους φοιτητές, είναι οι τρεις συχνότεροι τρόποι χρησιμοποίησης του συστήματος διαχείρισης μαθήματος. Σχετικά με το εάν λαμβάνουν επαρκή εκπαίδευση και υποστήριξη για να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις δυνατότητες και τις λειτουργίες του συστήματος διαχείρισης μαθήματος. Οι γνώμες τώρα των 37 συμμετοχόντων που όντως χρησιμοποιούν είναι σχετικά μοιρασμένες. Έχουμε 14-37% να εκφράζονται θετικά. Κανείς δεν λέει πολύ συμφωνώ πλήρως, λένε μόνο συμφωνώ. 15 εκφράζονται ουδέτερα και 8 εκφράζονται αρνητικά. Οπότε εδώ πέρα έχουμε μια σχετική διασπορά στις απαντήσεις σχετικά με το εάν λαμβάνουν ή όχι επαρκή εκπαίδευση και υποστήριξη. Στα παρακάτω ερωτήματα είχαν σκοπό από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν το χρησιμοποιούμενο σύστημα διαχείρισης μαθήματος. Στο πρώτο ερώτημα σχετικά με το αν το σύστημα διαχείρισης μαθήματος που χρησιμοποιούν υποστηρίζει επαρκώς τις ποικίλες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθημάτων τους, η πλειοψηφία απαντά θετικά. Ένα 20% εκφράζεται ουδέτερα και, και καταγράφεται και μία αρνητική απάντηση. Στο ερώτημα σχετικά με το αν το σύστημα διαχείρισης μαθήματος που χρησιμοποιούν απαρέχει αποτελεσματικά εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας για αλληλεπιδράσεις των εμπλεκομένων μερών, είτε φοιτητών καθηγητών, είτε φοιτητή-φοιτητή, και πάλι έχουμε ένα 68% να απαντά θετικά. Ένα στους τρεις περίπου να εκφράζεται ουδέτερα και δεν καταγράφεται κάποια καθαρά αρνητική απάντηση. Τέλος, στο ερώτημα σχετικά με το αν το σύστημα διαχείρισης μαθήματος που χρησιμοποιούν προσφέρει ισχυρές δυνατότητες ανάλυσης και αναφοράς για την παρακολούθηση της προόδου και της απόδοσης των φοιτητών, οι απόψεις των συμμετεχόντων είναι μοιρασμένες. Εμφανίζονται μοιρασμένες. 14 από τους 37, δηλαδή ένα 38% απαντά θετικά. Άλλοι 14 εκφράζονται ιδιαίτερα και υπάρχουν και 9 αρνητικές απαντήσεις που αντιστοιχούν σε περίπου έναν στους 5 που εκφράζονται και υπάρχουν και 9 αρνητικές απαντήσεις. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν εάν επιδίδονται στη συλλογή εκπαιδευτικών δεδομένων για την παρακολούθηση της προόδου των φοιτητών τους, για παράδειγμα την απόδοσή τους, μετρήσεις αφοσίωσης των φοιτητών κτλ. Και πάλι εμφανίζονται μοιρασμένοι. Οι μισοί περίπου, λίγο πάνω από τους μισούς, απαντούν θετικά και οι υπόλοιποι περίπου μισοί απαντούν αρνητικά. Από τους 20 συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι όντως συλλέγουν εκπαιδευτικά, τέτοιου είδους εκπαιδευτικά δεδομένα για την παρακολούθηση της προόδου των φοιτητών τους, 16 δήλωσαν ότι τα αναλύουν και ότι ερμηνεύουν και τα ερμηνεύουν προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές και ανάλογα να προσαρμόσουν τις διδακτικές τους στρατηγικές. 10 δε δήλωσαν ότι κοινοποιούν και τα ευρήματα αυτής της ανάλυσης στους φοιτητές τους. Σχετικά με το γιατί είναι σημαντική η συλλογή των εκπαιδευτικών δεδομένων, αν και αρκετοί συμμετέχοντες δεν δήλωσαν όντως τα συλλέγουν, η πλειοψηφία τους, 28 στους 38, συμφωνούν ότι είναι σημαντική γιατί έτσι ενισχύεται η διδασκαλία. 30 στους 38 συμφωνούν ότι μπορεί να βοηθήσει τη βελτίωση της μάθησης. Μια σχετικά μικρή μερίδα συμμετεχόντων εκφράζει μια ουδέτερη άποψη σχετικά με το κατά πόσο ενισχύεται η διδασκαλία και σχετικά με το κατά πόσο βελτιώνεται η μάθηση. Τέλος, ένας συμμετέχοντας δηλώνει ότι διαφωνεί και αναφορικά με το γεγονός ότι πιθανόν ενισχύεται η διδασκαλία ή πιθανόν βελτιώνεται η μάθηση μέσω της συλλογής εκπαιδευτικών δεδομένων. Είναι ενθαρρυντικό ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων εκφράζει θετική άποψη. Περνάμε τώρα σε ένα θέμα περισσότερο
Εχμής η μόδα, τέλος πάντων, στην εποχή μας. Εχμής, θα έλεγα περισσότερο. Είναι η νέα επανάσταση που έρχεται και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να τη σταματήσουμε. Τις απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά για την τεχνική νοημοσύνη, κατά πόσο είναι εξοικειωμένοι με αυτή την έννοια και τις εφαρμογές στην εκπαίδευση. Όπως ίσως αναμενόταν, η πλειονότητα δηλώνουν ότι δεν είναι εξοικειωμένοι. Εν τούτης, ένα 42%, 16-38% απαντούν θετικά. Και λαμβάνοντας σε αυτό το ερώτημα, λαμβάνοντας το γεγονός ότι αυτές οι τεχνολογίες είναι αρκετά έως πολύ πρόσφατες, αυτό το ποσοστό θετικών απαντήσεων θεωρείται υψηλό. Αναφορικά με το εάν οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις εμπειρίες διδασκαλίας και μάθησης, σε μια κλίμακα 0 έως 4 με 0 διαφωνώ πλήρως και 4 συμφωνώ πλήρως, έχουμε 18 στους 38 συμμετέχοντες να εκφράζουν θετικές απαντήσεις, δηλαδή συμφωνώ ή συμφωνώ πλήρως, που είναι αυτές εδώ, το κίτρινο και το όποιο χρώμα είναι αυτό, τέλος πάντων. 17 στους 38 να έχουν ουδέτερη άποψη, εδώ το πράσινο, 3 στους 38 να έχουν αρνητική άποψη. Βλέπουμε ότι έχουμε υψηλό ποσοστό θετικών απαντήσεων σε αυτό το ερώτημα, αλλά έχουμε και αρκετές ουδέτερες ή και αρνητικές απαντήσεις, δηλαδή πράγμα που υποδηλώνει τουλάχιστον με το μικρό δείγμα που έχουμε ότι υπάρχει και ακόμα και αρκετή αμφισβήτηση σχετικά με τη δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης να βελτιώσει τις εμπειρίες διδασκαλίας και μάθησης. Αναφορικά με το εάν είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση εργαλείων και εφαρμογών που να βασίζονται στην τεχνητή, που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη στις διδακτικές πρακτικές, και πάλι το 0 είναι το διαφωνώ πλήρως και το 4 το συμφωνώ πλήρως. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων, εδώ το πράσινο 21-48, εκφράζουν μια ουδέτερη άποψη επί του θέματος, που μάλλον υποδεικνύει και το γεγονός ότι ακόμα δεν γνωρίζουν κιόλας πώς μπορεί αυτό να γίνεται. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό εκφράζει καθαρά θετική σχετική άποψη, αναφέροντας ότι είτε συμφωνεί είτε συμφωνεί πλήρως, με μια μειοψηφία να εκφράζει μια καθαρά αρνητική άποψη, διαφωνώ. Η αμφισβήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη διαφαίνεται και στις απαντήσεις στο αυτό το ερώτημα. Συνεχίζουμε λίγο ακόμα για τις ψηφιακές τεχνολογίες και τα συστήματα διαχείρισης μαθήματος. Κατά πόσο η περιορισμένη πρόσβαση στα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία και υποδομές εμποδίζει την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μισοί περίπου, λίγο παραπάνω, απαντούν θετικά. Ένα στους τρεις περίπου απαντά ουδέτερα και μια μικρή μειοψηφία απαντά αρνητικά. Κατά πόσο τους ανησυχούν ζητήματα απορρίτου και ασφαλείας δεδομένων κατά τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, η πλειοψηφία, λίγο περισσότερο από τους μισούς, δηλώνουν ότι δεν έχουν τέτοιες ανησυχίες, έντονες τουλάχιστον. 11 στους 38, ένα στους τρεις περίπου εκφράζουν ουδέτερη άποψη και μια μειοψηφία εκφράζει ανησυχία σχετικά με αυτά τα ζητήματα. Στο ερώτημα σχετικά αν είναι σημαντικό αναφορικά με το αν είναι σημαντικό να υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης με επίκεντρο τις ψηφιακές τεχνολογίες, η μεγάλη πλειοψηφία απαντά θετικά. Ένα στους τρεις όμως εκφράζεται ουδέτερα, υπάρχει και μια αρνητική άποψη. Στο εάν έχουν λάβει επαρκή υποστήριξη προκειμένου να ενσωματώσουν αποτελεσματικά τις ψηφιακές τεχνολογίες στην διδασκαλία τους, μία μειοψηφία συμμετεχόντων, 7 στους 38, απαντά θετικά, ότι σχετικά με το ότι έχουν λάβει θετική υποστήριξη. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, 15 στους 38, εδώ το πράσινο, δίνει ουδέτερη απάντηση. Το μεγαλύτερο όμως ποσοστό, αυτές εδώ οι δύο στήλες, απαντά σχετικά ρητά, αρνητικά. Έτσι λοιπόν, τουλάχιστον από αυτό το ερώτημα φαίνεται ότι διαφαίνεται η ανάγκη για ενίσχυση της υποστήριξης σε ζητήματα ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία.
σχετικά ειδικά για την τεχνητή νοημοσύνη, εάν έχουν λάβει επαρκή υποστήριξη προκειμένου να ενσωματώσουν τεχνητή νοημοσύνη στη διδασκαλία τους, ένας μόνο απαντά θετικά. 8 δίνουν μια ουδέτερη απάντηση και ίσως όπως θα αναμενόταν, η μεγάλη πλειοψηφία δίνει μια ρητά αρνητική απάντηση, μιας και όντως οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης είναι καινούργιες και ακόμα οι περισσότεροι φορείς πανεπιστήμια δεν έχουν δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ στο να υποστηρίξουν σε αυτό το τομέα το εκπαιδευτικό της προσωπικό. Περνάμε τώρα στο 5ο σκέλος από τα 6 της σημερινής μας παρουσίασης, τις απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης. Είναι οι αξιολογικές διαδικασίες κατάλληλες για να αναδείξουν τη μάθηση των φοιτητών? Η μέση τιμή των απαντήσεων εδώ πέρα είναι 3,47 στα 5, που είναι μεταξύ του σε μέτριο και σε αν κάπου μεταξύ του σε αν ότι είναι κατάλληλες, κάπου μεταξύ του σε μέτριο και σε υψηλό βαθμό. Είναι οι αξιολογικές διαδικασίες κατάλληλες για να βελτιωθεί η μάθηση? Μια παρόμοια μέση απάντηση απαντήσεων με πριν. Είναι ενδιαφέρον ότι και στις δύο περιπτώσεις η μεγαλύτερη συχνότητα αντιστοιχεί στο σε υψηλό βαθμό, αλλά η μέση απάντηση είναι πιο χαμηλά. Σχετικά με τη συχνότητα χρήσης διαγνωστικών αξιολογικών διαδικασιών στα μαθήματά τους, πέφτει λίγο ο μέσος όρος, 2,47 στα 5, που αντιστοιχεί μεταξύ του χαρακτηρισμού σε χαμηλό και σε μέτριο βαθμό, με μεγαλύτερη συχνότητα σε μέτριο βαθμό. Σχετικά με το αν χρησιμοποιούν, πόσο συχνά χρησιμοποιούν διαμορφωτική αξιολόγηση επίσης, έχουμε ένα μέσο όρο κάτω από 3 στα 5, 2,66 απαντήσεις, που βρίσκεται πάλι μεταξύ του σε χαμηλό και σε μέτριο βαθμό, με μεγαλύτερη συχνότητα σε μέτριο βαθμό. Τελική αξιολόγηση όμως χρησιμοποιούν πάρα πολύ, σχεδόν όλοι, το 4,5 στα 5 η μέση τιμή των απαντήσεων, με μεγαλύτερη συχνότητα αυτή που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό βαθμό. Βλέπουμε λοιπόν από αυτές τις απαντήσεις ότι συνολικά υπάρχει μια αρκετά χαμηλότερη συχνότητα χρήσης διαγνωστικής και διαμορφωτικής αξιολόγησης σε σχέση με τη χρήση μόνο τελικής αξιολόγησης. Αναφορικά με το πόσο συχνά παρέχουν σχόλια στους φοιτητές τους κατά τη διάρκεια των αξιολογικών διαδικασιών, η απάντηση, η μέση τιμή 3,71 στα 5 είναι κάπου μεταξύ σε μέτριο και σε υψηλό βαθμό, πλησιάζει περισσότερο το σε υψηλό. Σε ποιο βαθμό η αυτοαξιολόγηση των φοιτητών πρέπει να αποτελεί μέρος των αξιολογικών διαδικασιών, και πάλι έχουμε μια μέση τιμή που είναι μεταξύ του σε μέτριο και σε υψηλό βαθμό, με μεγαλύτερη συχνότητα μάλιστα αυτή που αντιστοιχεί σε υψηλό βαθμό. Και στο ερώτημα κατά πόσο η αξιολόγηση από ομοτίμους, η έτερο αξιολόγηση, πρέπει να αποτελεί μέτρο των αξιολογικών διαδικασιών, εδώ πέρα η μέση τιμή πέφτει και κάτω από, κοντά στο 3, σε μέτριο λοιπόν βαθμό πρέπει να χρησιμοποιείται αυτό το είδος η αξιολόγηση, αν και υπάρχει, είναι αρκετά ενδιαφέρον ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη μερίδα, η μεγαλύτερη μερίδα συμμετοχών, η μεγαλύτερη συχνότητα ήταν σε υψηλό βαθμό, απλά ο μέσος όρος βγαίνει σε μέτριο βαθμό επειδή υπάρχει αρκετά μεγάλη διασπορά στις απαντήσεις στο συγκεκριμένο ερώτημα. Πρέπει οι αξιολογικές διαδικασίες να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του μαθήματος και τα μαθησιακά αποτελέσματα? Σχεδόν 4, η απάντηση στα 5, ναι, σε υψηλό βαθμό. Πρέπει να είναι αμερόληπτες, ναι, σε ψηλό έως πολύ υψηλό βαθμό. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε τον εαυτό σας ικανό να εφαρμόζει αξιολογικές διαδικασίες, οι οποίες να μετρούν με ακρίβεια τη μάθηση των φοιτητών? Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι σε αρκετά ψηλό βαθμό, ο μέσος όρος των απαντήσεων είναι 3,66, μπορούν να το πετύχουν αυτό. Κατά πόσο η δέσμευση των φοιτητών επηρεάζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, σε υψηλό βαθμό? Κατά πόσο τα κίνητρα επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, επίσης σε υψηλό βαθμό? Χρειάζεται οι αξιολογικές διαδικασίες να περιλαμβάνουν ευκαιρίες
για τους φοιτητές να επιδείξουν δημιουργικότητα, επίσης σε υψηλό βαθμό, 3,92 στα 5, πρέπει να ποικίλουν προκειμένου να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των φοιτητών, επίσης σε υψηλό βαθμό. Χρειάζεται οι αξιολογικές διαδικασίες να περιλαμβάνουν ευκαιρίες για τους φοιτητές να προβληματιστούν σχετικά με την μάθησή τους. Εδώ απάντησαν με καθόλου σπάνια, μερικές φορές συχνά, πολύ συχνά. Ο μέσος όρος είναι με την ίδια κλίμακα, πάντως, like που χρησιμοποιούνταν πριν, 0-5, ο μέσος όρος είναι μεταξύ του συχνά και πολύ συχνά να δίνονται τέτοιες ευκαιρίες στους φοιτητές. Πρέπει οι αξιολογικές διαδικασίες να σχεδιάζονται για να μετρούν δεξιότητες σκέψης ανώτερης τάξης, higher order thinking skills. Ναι, σε υψηλό βαθμό, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες. Τέλος, χρειάζεται να σχεδιάζονται έτσι ώστε να μετρούν τόσο γνώσεις όσο και δεξιότητες, skills ή abilities. Ναι, σε υψηλό βαθμό πρέπει να μετρούν και τα δύο. Αυτές είναι οι απόψεις τους. Τώρα, κατά πόσο οι ίδιοι αξιολογούν τους φοιτητές τους, πώς οι ίδιοι αξιολογούν τους φοιτητές τους, έχουμε τρία επιπλέον ερωτήματα. Πόσο συχνά εσείς οι ίδιοι αξιολογείτε τους φοιτητές σας σε δεξιότητες που σχετίζονται με την κριτική σκέψη. Ο μέσος όρος των απαντήσεων είναι μεταξύ του 3 και του 4. Εδώ είναι ο πίνακας των απαντήσεων, δηλαδή μεταξύ του συχνά και πολύ συχνά. Πόσο συχνά αξιολογείτε τους φοιτητές σας σε δεξιότητες που σχετίζονται με την ομαδική εργασία. Έχουμε έτσι μια, θα έλεγα, διασπορά στις απαντήσεις, με τον μέσο όρο, παρόλο που το πολύ συχνά είναι το πιο συχνό, η μεγαλύτερη συχνότητα, ο μέσος όρος είναι λίγο πάνω από το συχνά, το 3,21 στα 5. Τέλος, κατά πόσο εμπλέκουν οι ίδιοι τους φοιτητές τους στη διαδικασία αξιολόγησης οποιασδήποτε μορφής, για παράδειγμα στο να κάνουν αυτοαξιολόγηση οι φοιτητές, στο να αξιολογούνται από ομοτίμους, σε διαδικασίες ομαδικής αξιολόγησης. Εδώ πέρα έχουμε μια αρκετά μεγάλη διασπορά στις απαντήσεις των συμμετεχόντων, με μια μέση τιμή της τάξης του 2,5 στα 5, δηλαδή μεταξύ τους σε χαμηλό και σε μέτριο βαθμό. Και αυτή η μεγάλη διασπορά υποδηλώνει και συνολικά μια, θα έλεγα, πλημελίδα, εικόνα πλημελούς δραστηριοποίησης από την πλευρά των συμμετεχόντων στην εμπλοκή των ίδιων των φοιτητών στην αξιολόγησή τους. Και περνάμε και στο τελευταίο μέρος της σημερινής παρουσίασης, που αφορά στις απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά πόσο υπάρχει ή δεν υπάρχει και σε ποιο βαθμό διασύνδεση μεταξύ προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, σε κλίμακα 0 έως 4, η μέση τιμή των απαντήσεων 2,68 είναι μεταξύ του, μεταξύ του μέτρια και του υψηλή, με μεγαλύτερη συχνότητα εδώ το 16 να είναι στο μέτρια διασύνδεση, ακολουθούμενη όμως κοντά από το υψηλή. Σχετικά με το ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που συναντούν οι φοιτητές που γίνονται δεκτοί σε ένα προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, σε ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, συγγνώμη, οι συμμετέχοντες σημείωσαν αρκετές προκλήσεις μεταξύ των διαφόρων επιλογών. Κατά μέσο όρο, κάθε συμμετέχοντας σημείωσε περίπου 4 πιθανές επιλογές, με τις 4 τέλος πάντων πιο συχνές να είναι η πρόκληση της καλλιέργειας ερευνητικών και συγγραφικών δεξιοτήτων για να γράψουν ακαδημαϊκές εργασίες και δημοσιεύσεις, η πρόκληση του να διαχειριστούν αποτελεσματικά το χρόνο τους, προκειμένου να επιτύχουν μια ισορροπία μεταξύ των μαθημάτων της έρευνας και των άλλων υποχρεώσεών τους, η πρόκληση του να προσαρμοστούν στην αυξημένη ακαδημαϊκή αυστηρότητα και στο φόρτο εργασίας, και η οικονομική πρόκληση να εξασφαλίσουν οικονομική βοήθεια ή χρηματοδότηση για την κάλυψη των διδάκτρων ή και των εξόδων διαβίωσης. Αναφορικά με το αν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ μεταπτυχιακών φοιτητών που προέρχονται από προπτυχιακά προγράμματα διαφορετικών πανεπιστημίων, η απάντηση είναι ότι υπάρχει μια
σχετική διαφοροποίηση, βρισκόμαστε εδώ κάπου στη μέση, όχι μεγάλη ούτε μικρή, το ερώτημα έχει τεθεί ώστε να υπάρχει και η λέξη σχετική. Κατά πόσο οι προηγούμενες εμπειρίες των φοιτητών τους έχουν προετοιμάσει για τη συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με στην κλίμακα 0 έως 4, απαντούν συνολικά οι συμμετέχοντες ότι έχουμε μία μέτρια προετοιμασία, έχουμε ένα μέσο όρο γύρω στο 2. Και στο ερώτημα σχετικά με το ποιες δεξιότητες είναι αυτές που καλλιεργούνται από τους φοιτητές σε ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που μπορούν να τους βοηθήσουν σε ένα πουμουσού, έχουμε περίπου 2 επιλογές από τους συμμετέχοντες κατά μέσο όρο, με πιο συχνές τις επιλογές που σχετίζονται με τις ακαδημαϊκές δεξιότητες και τις ψηφιακές δεξιότητες. Στο ερώτημα σχετικά με το σε ποιο βαθμό θεωρείται ότι τα προπτυχιακά μαθήματα θέτουν τα θεμέλια που απαιτούνται ως βάση εφαλτήριο για να συνεχίσουν οι φοιτητές σε πουμουσού, η μέση τιμή των απαντήσεων είναι γύρω στο 2,58, δηλαδή μεταξύ του σε μέτριο και σε υψηλό βαθμό, με τη μεγαλύτερη συχνότητα όμως των απαντήσεων να είναι σε ψηλό βαθμό. Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που προέρχονται από άλλα πανεπιστήμια χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη στην αρχή των σπουδών τους? Οι συμμετέχοντες δεν θεωρούν ότι χρειάζονται σαν και καλά πολύ επιπλέον υποστήριξη. 1,58 στα 4, κάπου μεταξύ τους σε χαμηλό και σε μέτριο βαθμό. Σε ποιο βαθμό πριν τη φοίτηση σε ένα πουμουσού αξιολογούνται οι γνώσεις και οι δεξιότητες οι οποίες αποκτήθηκαν σε προπτυχιακό επίπεδο? Οι συμμετέχοντες απαντούν ότι σε περίπου μέτριο βαθμό αυτές οι γνώσεις και δεξιότητες αξιολογούνται. Οι τρόποι με τους οποίους αξιολογούνται αυτές οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε προπτυχιακό επίπεδο είναι ποικίλοι, περίπου 4 επιλογές κάθε συμμετέχοντας κατά μέσο όρο επέλεξε, με πιο συνήθεις τη συνέντευξη, μέσω του φακέλου που καταθέτουν, μέσω των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων και της ερευνητικής τους εμπειρίας ή μέσω γραπτών εξετάσεων. Συνεχίζουμε. Κατά πόσο θεωρείτε ότι οι φοιτητές που εισέρχονται σε ένα πουμουσού γνωρίζουν καλά τις απαιτήσεις του προγράμματος? Οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι κατά κανόνα τις γνωρίζουν μερικώς. Το 1,5 είναι μεταξύ, στη μέση ακριβώς του μερικώς και το καλά, και η μεγαλύτερη συχνότητα είναι στο μερικώς. Στη συνέχεια εξετάστηκε η άποψη των συμμετεχόντων σχετικά με το σε ποιο βαθμό οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές σε ένα πουμουσού είναι έτοιμοι σε ό,τι αφορά παρακάτω 6 διαφορετικά ζητήματα, με κλίμακα 0 έως 4, 0 καθόλου έτοιμοι, 4 έτοιμοι σε υψηλό βαθμό. Όσον αφορά στον ακαδημαϊκό τρόπο γραφής, είναι έτοιμοι σε χαμηλό βαθμό, μια χαμηλή μέση τιμή, 1,29. Όσον αφορά την αναζήτηση πηγών και τεκμηρίων, ανεβαίνουμε λίγο, 1,61 στα 4, έτοιμοι περίπου σε χαμηλό βαθμό, λίγο πιο κοντά στο μέτριο. Όσον αφορά στην κριτική σκέψη, αρκετά κοντά στο έτοιμο σε μέτριο βαθμό, 1,74 στα 4. Όσον αφορά στη συνεργασία, ανεβαίνουμε λίγο ακόμα, είναι έτοιμη σε μέτριο βαθμό, 2,21 στα 4. Όσον αφορά στη διαχείριση χρόνου, σε μέτριο βαθμό, σχεδόν 2. Όσον αφορά στη διαχείριση άγχου, σε μέτριο βαθμό, σχεδόν 2 η μέση τιμή. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι εισερχόμενοι φοιτητές σε ένα μουσού, οι συμμετέχοντες στην έρευνά μας θεωρούν ότι συνολικά είναι έτοιμοι σε μέτριο βαθμό για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων της φοιτητής σε μεταπτυχιακό επίπεδο, εκτός από τον ακαδημαϊκό τρόπο γραφής, όπου φαίνεται ότι θεωρούν ότι είναι έτοιμοι σε χαμηλό βαθμό. Τέλος, σχετικά με το σε ποιες υπηρεσίες θα ήταν καλό να διαθέτει ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για την υποστήριξη των νεοεισερχόμενων φοιτητών, έχουμε περίπου 5 επιλογές ο κάθε συμμετέχοντας να έχει επιλέξει. Αρκετές λοιπόν υπηρεσίες θεωρούν σημαντικές.
όπως ακαδημαϊκές συμβουλές και καθοδήγησης, όπως εργαστήρια βελτίωσης αξιοτήτων ακαδημαϊκής γραφής και ερευνητικών δεξιοτήτων, υπηρεσίες υποστήριξης έρευνας, οικονομική βοήθεια φυσικών, φυσικά και η πέμπτη, υπηρεσίες σταδιοδρομίας και με άλλες που ακολουθούν σε χαμηλότερη συχνότητα. Έτσι λοιπόν, τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν την ανάγκη για τη συνεχή υποστήριξη των μεταπτυχιακών φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν το τέλος της παρουσίασης. Όντως, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για την προσοχή σας και είμαι διαθέσιμος για τυχόν ερωτήσεις, απορίες. Ήταν πολλά τα δεδομένα, ακόμα και εγώ δεν θυμάμαι ακόμα αρκετά από αυτά τα οποία έχω καταγράψει, αλλά εντάξει, προφανώς είμαι διαθέσιμος. Ευχαριστούμε κύριε Κουρουγλιώτη για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και αναλυτική, πράγματι ήταν βομβαρδιστική στα δεδομένα, αλλά αναδεικνύονται αρκετά στοιχεία και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σε σχέση με το Ίδρυμα. Αν το δει κάποιος επιδερμικά, εμείς πρέπει να είμαστε ενθουσιασμένοι, όλοι οι διδάσκοντες φουλ στις νέες δεξιότητες, φουλ στα ψηφιακά, φουλ στα ζητήματα των καινοτόμων διδασκαλιών και τέτοια, αλλά εντάξει, με δεδομένο ότι είναι μικρό το δείγμα, είναι ένα μικρό δείγμα, το 1/3 δηλαδή και λίγο λιγότερο των διδασκόντων, σημαίνει ότι έχουμε και μια πλευρά ακόμα μεγάλη να μελετήσουμε προς την ίδια κατεύθυνση, οπότε νομίζω ότι αποτελεί βάση για συζήτηση όλη αυτή η ερευνητική προσπάθεια και έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Προσωπικά μου έκανε εντύπωση αυτό που τονίσατε κι εσείς, πέρα από όλα τα άλλα, έχει πολλά ερωτήματα, θα μπορούσαν να συζητηθούν πολλά ερωτήματα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και το οποίο το επισημάνατε, είναι ακριβώς αυτή η διστακτικότητα, θα έλεγα έως και επιφυλακτικότητα και σκεπτικισμός των διδασκόντων στις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης των φοιτητών. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Είναι ένα ζήτημα δηλαδή που ωραία το αναδεικνύεται και καλό είναι στο κεδημά να το συζητήσουμε το επόμενο διάστημα, να κάνουμε μια ολόκληρη εισήγηση δηλαδή από κάποιον περισσότερο ειδικό, αλλά και μια ευρύτερη συζήτηση με τους συναδέλφους γύρω από αυτά τα ζητήματα που περίπου εμφανίζονται ως ταμπού στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, ενώ είναι πολύ σημαντικά ζητήματα, όχι μόνο σε όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης, δεν μπορεί να λείπει αυτό το κομμάτι, το κομμάτι της αυτοαξιολόγησης και το ροαξιολόγηση. Είναι θεμελιώδες επιστημονικά και παιδαγωγικά, οπότε πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Αυτά από την πλευρά μου. Η κυρία Καμπάση έχει το λόγο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουλουγλιώτη. Και σας φυσικά κύριε Αντιπρίτανη για τα πολύ επικοδομητικά σχόλια. Η παρουσίαση νομίζω απέδειξε ότι έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά στο κέδημά και με έρευνες και ό,τι μπορούμε κάνουμε. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια από το κέδημά σε συνεργασία και με τον Αντιπρίτανη. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Εμείς ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστούμε. Καλό Γεια μεσημέρι. Σας. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.